κάνουμε όμως αρχή με την υπόθεση που κατήγγειλε γυναίκα η υποψήφια βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού για βιασμό ενώπιον δικαστηρίου σήμερα ο υποψήφιος. Η Κατερίνα Ιωάννου θα μας ενημερώσει. Κατερίνα. Καλημέρα, Κατία Ιάκωβε, κυρίες και κύριοι. Στις 18 Μαΐου θα βρεθεί ενώπιον του Κακούργιο Δικείου στο εδόλιο του κατηγορουμένου υποψήφιος βουλευτής του DC στη Λάρνακα. Έχει ήδη καταχωρηθεί υπόθεση ενώπιον του κακουργιοδικείου. Να σας πω ότι η νομική υπηρεσία, όπως είχες αναφέρει και εσύ, αφού μελέτησε το μαρτυρικό υλικό, άναψε το πράσινο φως στην υπόθεση, στην αστυνομία να καταχωρήσει την υπόθεση που αφορά καταγγελία γυναίκας για κατησχυρισμό βιασμό της που διαπράχθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια. Η παραπονούμενη ανακοίνωσε επώνυμα ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον συγκεκριμένο υποψήφιο βουλευτή. Μάλιστα, να σας πω ότι η καταγγελία σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου έγινε μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια το ανάρτησε στο Facebook και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία προεκλογική σκοπιμότητα γύρω από την καταγγελία της. Να σας πω ωστόσο ότι το κόμμα με το οποίο κατέρχεται το συγκεκριμένο υποψήφιο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα για το θέμα. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον ίδιο τον υποψήφιο βουλευτή της επαρχίας, ο οποίος ανέφερε ότι για την ώρα δεν ήθελε να σχολιάσει κάτι επί τούτου και ότι να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση. Επίσης, να σας πω ότι είναι αυτό που σας έχω αναφέρει κάτι, ότι με την τροπή που παίρνει η υπόθεση αναμένονται εξελίξεις, αν δηλαδή τελικά θα συμμετάσχει ή όχι όσον αφορά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Λοιπόν, Κατερίνα, 18 Μαΐου μας είπες, έχει οριστεί δικάσιμο στο Κακουργείο Δικείο. 18 Μαΐου, κάτι ορίστηκε πριν από λίγο, όπου θα απαντήσει ο υποψήφιος βουλευτής, θα κληθεί να απαντήσει αν παραδέχεται ή όχι την κατηγορία που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα και με την καταγγελία της παραπονούμενης, ο βιασμός διαπράχθηκε πριν από 10 χρόνια. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσω.